Γεια σας. Τι κάνετε? Ο πρώτος από τους φιλοξενούμενους που εμβολιάστηκε ήταν ο κύριος Αντώνης, 105 ετών. Θα κάνει εδώ το εμβόλιο, ε. Ωραία, μπράβο. Μετά από εσάς θα κάνουμε και οι υπόλοιποι. Εσείς είσαι ο πρώτος. Μπράβο, μπράβο. Από το Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων, όπου μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα καταγράφηκαν 20 θετικά κρούσματα κορονοϊού και ένας θάνατος ηλικιωμένης, άρχισαν σήμερα οι εμβολιασμοί εργαζομένων και φιλοξενούμενων σε προνοιακές δομές. Μέλη της κινήτης ομάδας υγείας του ΕΟΔΗ εμβολίασαν συνολικά 98 άτομα. Είμαστε σίγουροι ότι το πρόγραμμα των εμβολιασμών θα βοηθήσει στο να ξεπεράσουμε οριστικά την διαχείριση των δυσκολιών του τελευταίου διαστήματος. Από τους 67 ηλικιωμένους ωφελούμενους της δομής εμβολιάστηκαν 63. 5 δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν, 11 νοσηλεύονται ακόμη στην κλινική COVID του νοσοκομείου Χανίων, ενώ 3 έχουν επιστρέψει στα σπίτια των οικείων τους εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων το προηγούμενο διάστημα. Είναι η κινητή μονάδα Χανίων η οποία έχει αναλάβει την υποχρέωση αυτή και σιγά σιγά θα εμβολιάσουμε έτσι και όλες τις υπόλοιπες δομές. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό. Έχουμε κάνει όλα τα απαραίτητα στην αίθουσα του θεάτρου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Ήρθε ο ΕΟΔΗ χθες. Διαμορφώσαμε το χώρο να γίνονται 3 εμβολιασμοί παράλληλα. Βάλαμε 3 κρεβάτια μας, ό,τι χρειάζονται αν συμβεί το παραμικρό να το έχουμε σε αυτή την αίθουσα. Ο αριθμός των εργαζομένων του Δημοτικού Γυροκομείου Χανίων που εμβολιάστηκε σήμερα κατά του κορονοϊού αποτυπώνει το κλίμα επιφύλαξης που επικρατεί σε σημαντικό μέρος του πληθυσμού. Από τους 94 εργαζόμενους εμβολιάστηκαν οι 36, με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Σιμανδυράκη να τονίζει πως η ευθύνη δεν είναι προσωπική αλλά συλλογική. Και οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, οφείλουν και αυτοί να ακολουθήσουν το παράδειγμα χιλιάδων ανθρώπων σε εθνικό επίπεδο και εκατομμυρίων σε παγκόσμιο, όπου έκαναν το εμβόλιο χωρίς καμία επίπτωση, χωρίς καμία παρενέργεια, και να βοηθήσουν και αυτοί όπως οφείλουν σε μια συνολική τιτάνια προσπάθεια που γίνεται για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους ευπαθείς ηλικιωμένους αλλά και το σύνολο της κοινωνίας. Τους καλώ λοιπόν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εμβολιαστούν οι ωφελούμενοι και το προσωπικό όλων των προνοιακών δομών στα Χανιά, με προτεραιότητα σε αυτές που φιλοξενούν ηλικιωμένους, δημόσιες και ιδιωτικές.